Ξέρετε, και το έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια και το κάνει η σημερινή διευθύντρια, η κυρία Στυλιανίδου, πιο συστηματικά και μπράβο της. Εκπαιδευτική λογική, στην εκπαιδευτική λογική και φιλοσοφία στη σύγχρονη είναι παιδιά από γκέτο, από κοινωνικά γκέτο, να ενσωματώνονται στα σχολεία των άλλων περιοχών. Εμείς τι πάμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή? Ένα γκετοποιημένο σχολείο, ξανά δημοτικό, στο οποίο δεν θα πάνε άλλοι μαθητές από άλλες περιοχές. Άρα και για ένα δεύτερο λόγο είναι άτοπη αυτή η επιλογή και του χώρου και του σχολείου. Πάμε στο γυμνάσιο. Το γυμνάσιο αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται μερικώς, είναι αλήθεια, από τα κτίρια του ΟΑΕ. Δεν θα ήταν, και σωστά το λέει και ο Περιφερειακός Διευθυντής, δεν θα ήταν λάθος να σκεφτούμε ένα σχολείο στην περιοχή εκείνη με αυτά τα δεδομένα. Αλλά όχι σε τόσο μεγάλο οικόπεδο που θέλουμε να αγοράσουμε, όχι με αυτά τα χρήματα. Αλλά θέλω να σας πω και ένα τελευταίο πράγμα. Το επιχείρημα ότι σε αυτό το σχολείο που θα δημιουργήσουμε στην Επιτροπή, στην περιοχή πετρελαιοαποθηκών, θα φέρουμε μαθητές και από άλλες περιοχές, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι. Μυθολογώντας, κύριε Μελισσόπουλε, δεν θα μας κουράσετε, αλλά ήρθε ο χρόνος σας. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Πάντα καταφέρνετε να χαλάτε ακόμα και μία συζήτηση η οποία πραγματικά θέλει να συμβάλλει. Τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν έχετε καθόλου την αίσθηση. Τοποθέτηση είναι, ολοκληρώστε. Δεν έχετε καθόλου την αίσθηση του πότε πρέπει να διακόψετε έναν νότιον φλιαρί και πότε να μην τον διακόψετε και να τον αφήσετε για ένα λεπτό. Εγώ δεν διακόπτω κάποιον που φλιαρεί, μιλάτε εντό του χρόνου σας. Απλά σας ενημερώνω ότι ο χρόνος σας τελειώνει. Λέω λοιπόν ότι ένα γυμνάσιο στην περιοχή εκείνη, αν θα κατασκευαζόταν, θα φιλοξενήσει μόνο παιδιά από εκείνη την περιοχή και δεν θα έρθουν παιδιά από άλλη περιοχή. Άρα, με την έννοια αυτή που σας είπα πριν και για το δημοτικό σχολείο, η λογική στην εκπαίδευση της ενσωμάτωσης απαιτεί τα γυμνάσια να δεχθούν παιδιά από την περιοχή του Δροσερού και όχι να φτιάξουμε νέα σχολεία. Μακάρι να υπήρχε ένας χώρος, και τελειώνω πραγματικά με αυτή την κουβέντα μου, σε ένα πιο κεντρικό σημείο, να μαζέψουμε παιδιά από διάφορες περιοχές όπως τις έχετε αναλύσει και από την περιοχή του Δροσερού. Η περιοχή των πετρελαιοαποθηκών όμως δεν ενδείκνυται για το σκοπό αυτό. Ούτε οι όλες συζητήσεις, οι όλες ενέργειες που έχουν γίνει πριν την εξασφάλιση. Κανένα ατόπιμα εκπαιδευτικό. Ατόπιμα εκπαιδευτικό είναι όμως, κύριε Μελισσόπουλε, και λυπάμαι που το λέω αυτό για σας, η άποψη ενός πρώην περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ο οποίος λέει ένα ξεκάθαρο όχι στην ανέργηση ενός γυμνασίου, ας το πούμε για το γυμνάσιο μόνο, σε μια συγκεκριμένη περιοχή, προεξοφλεί μάλιστα ότι στη συγκεκριμένη περιοχή, αν θα γίνει, δεν θα πάνε άλλοι μαθητές, και ουσιαστικά είναι αυτός που δείχνει ο ίδιος με το δάχτυλο και γκετοποιεί έναν χώρο, λέγοντας ότι σε αυτό το σχολείο δεν θα πάνε άλλοι μαθητές εκτός του Ρωμά. Λυπάμαι πολύ, κύριε Μελισσόπουλε, γιατί η άποψή σας σήμερα εδώ με απογοήτευσε πάνω στο εκπαιδευτικό κομμάτι, γιατί ήσασταν ένας πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και αν σας έχει ενοχλήσει ότι ο Δήμος Ξάνθης εξασφάλισε 1 εκατομμύριο για την αγορά του οικοπαίδου, γιατί, κύριε Μελισσόπουλε, καλός ή κακός, ο Δήμος Ξάνθης έχει μια διοίκηση. Ο Δήμαρχος Ξάνθης, λοιπόν, έχει μιλήσει και με το Υπουργείο Παιδείας που συνεννεί και με το Υπουργείο Εξωτερικών που συνεννεί. Όλοι αυτοί, λοιπόν, έχουν μια διαφορετική άποψη και έρχεστε εσείς εδώ και μιλάτε για ένα ατόπιμα εκπαιδευτικό. Λυπάμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ για τη σημερινή σας τοποθέτηση. Δεν περίμενα με τίποτα από εσάς να πείτε σήμερα εδώ ένα όχι, άσχετα αν ψηφίζετε ή ψηφίζετε τον προϋπολογισμό, αυτό είναι μια πολιτική άποψη, αλλά να πείτε ένα όχι στην ανέργεση ενός γυμνασίου σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Λυπάμαι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φανουράκης, μετά από οικονομολόγος, μετά από ποιητής, μετά από πεζογράφος, μετά από πολεοδόμος, μετά από νομικός, μετά από αρχιτέκτονας, αποφάσισε να γίνει εκπαιδευτικός, που ήταν μάλλον και το μεγάλο του αποθυμένο. Αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά ότι σε πολιτικό επίπεδο και μόνο, το τονίζω,
η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αγραμματοσύνη. Και τι θέλω να πω. Πασαλίβει τα πάντα, παίρνει κουβέντες διάσπαρτες και κάνει ένα δικό του αφήγημα, όπως το καταλαβαίνει το μυαλό του, και το παρουσιάζει με στόμφο και ύφος χιλίων καρδιναλίων. Ποιος? Ο κύριος Φανουράκης. Έγινε τώρα και εκπαιδευτικός. Και μέμφεται τον πρώην Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τον πρώην Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος συμφωνεί με τον νυν Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος λέει καθαρά στην εισήγησή του ότι δεν έχουμε ανάγκη από δημοτικό σχολείο. Και για το δε γυμνάσιο που είπα ότι, που λέει ότι είπα δεν θα έρθουν παιδιά από άλλη περιοχή, το είπα λόγω απόστασης. Αντίθετα και ενάντια στην κεντοποίηση, είπα ότι αυτά τα παιδιά όπως φοιτούσαν έπρεπε να φοιτούν τα περισσότερα σε δημόσια γυμνάσια μέσα στον ιστό της πόλης. Ενισόπουλος. Κατά διότι καταψηφίζουμε πάντα τον προϋπολογισμό και γιατί δεν μπορούμε να συνενέσουμε στα παραμύθια της Δημοτικής Αρχής.